Οι Ακαδημίες Βόλε Γυναικών του Πανιωνίου συμμετέχουν στη γιορτή εθελοντισμού Willing to Help στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Το Willing to Help είναι μια πρωτοβουλία δύο ανθρώπων που ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη με τα ποδήλατά τους και θα φτάσουν στην Κρήτη με σκοπό να μαζέψουν χρήματα για να αγοράσουν 100 αναπηρικά αμαξίδια. Τώρα κάνουμε πάρα πολλά. Το Willing to Help είναι μια ρόδα γεμάτη ανθρωπάκια που όλοι μαζί σιγά σιγά ο καθένας βάζει το λιθαράκι του και όλοι μαζί καταφέρνουμε πάρα πολλά. Και σήμερα είναι ένα τρανό παράδειγμα. Η ανθρωπιά μας έχει μείνει, όλοι μαζί να σκεφτόμαστε τον διπλανό μας μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι που έχουν ανάγκη, άτομα αναπηρία, άτομα που έχουν αντιπαθεί στις κοινωνικές ομάδες. Λίγο να βάλει ο καθένας να βοηθήσει, έτσι γίνεται η διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Κάπως είναι η Φωτεινή Πόγκα, προπονήτρια Βόλεϊ Ακαδημιών του Πανιωνίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Οι Ακαδημίες του Πανιωνίου συμμετέχουν στη μεγαλύτερη γιορτή εθελοντισμού που είναι αφιερωμένη στο Willing to Help στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ναι. Μιλήστε μας για τη συμμετοχή. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση δεχτήκαμε να συμμετέχουμε. Ο Πανιώνιος είναι μια ιστορική ομάδα και αυτό το είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά το Willing to Help και γι' αυτό το λόγο το καλοκαίρι χτύπησε το τηλέφωνό μας και μας ζητήσανε να είμαστε αυτή η ομάδα η οποία θα δείξει το Sitting Volley. Το Sitting Volley είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες και θέλουμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε τον κόσμο τώρα με τους Παραολυμπιακούς Αγώνες που όλοι το είδανε να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Είναι μια προσπάθεια το Willing to Help στο να βοηθήσει παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σκοπός είναι να μαζευτούν χρήματα για να αγοραστούν 100 αναπηρικά αμαξίδια. Πρωτοπόροι σε αυτό είναι ο Χρυσοβέργης Ελπιδοφόρος και η Δώρα Μπίτσι, οι οποίοι ξεκίνησαν με ποδήλατα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης με σκοπό να ενημερώσουν τις πόλεις όπου πέρασαν για την δράση τους και να καταφέρουν να μαζέψουν τα χρήματα για τα αναπηρικά καροτσίδια. Πάμε! 3, 2, 1, 9 ώρα! Πάμε! Λίγο την προσοχή σας, έχουμε την τιμή να κάνουμε μετά τη γέννηση τη Ρωμανίδα, η οποία μόλις έρθει σε αναγνωρίο του Παναγιακού, παίρνει την τρίτη θέση με παγκοσμίου ρεκόρ του Παναγιακού. Και είναι και όσο παρά μας έρθει στο πράγμα, όσο παρακολουθούμε την εμπειρία, όσο παρακολουθούμε αυτό που έρθει Τάσος Τοζίδης, προπονητής της Κορασίδης και Παγκορασίδης του Πανιωνίου και παίχτη στην αντρική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Πανιώνιος συμμετέχει στο Willing to Help που είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Πώς σας φαίνεται αυτή η συμμετοχή στη διοργάνωση? Είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε ένα σύλλογο που έχει τέτοια ιστορία να βρίσκεται σε τέτοιες καταστάσεις και να βοηθάει όσο μπορεί με τα παιδιά του και με το όνομά του. Για τι ηλικίες μιλάμε? Οι ηλικίες που είσαι στον χώρο είναι όλες οι ηλικίες. Είναι από μικρά παιδάκια μέχρι και μεγάλους ανθρώπους. Τα παιδιά που έχουμε φέρει εμείς μαζί μας είναι κορασίδες, παγκορασίδες. Είναι ηλικίες από 8 έως 15 χρονών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Εντάξει, εντάξει, αυτό που μας νοιάζεται είναι να κρατήσουμε λίγο την μπάλα. Για να βγάζουμε που θέλουμε, πρέπει να είναι ψηλές μπάλες. Ό,τι κάνουμε, μπορούμε να καρφώσουμε. Ψηλά. Θα προτιμούσαμε όχι, σκοπός είναι δεν να κρατήσουμε την μπάλα να δούμε πώς μπορούμε. Απλά πραγματάκια, δίνω την μπάλα. Όχι, είναι απλά πραγματάκια, μπορούμε να παίξουμε βόλη. Αυτό χωρίς να ξέρουμε κάποια τεχνική. Τις παλιές ωραίες. Κάτι μάζι και κρατάμε την μπάλα, εντάξει. Να είστε κοντά μεταξύ σας. Αυτό είναι η Άννα Μπότσου.
παίχτρια στις Ακαδημίες Βόλεϊ του Πανιωνίου. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο Πανιώνιος συμμετέχει στο Willing to Help, που είναι μια διοργάνωση φιλανθρωπικό σκοπό. Πώς αισθάνεσαι που συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο? Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε μια τέτοια προσπάθεια, γεμάτη κέφι και θετικές σκέψεις, και με ικανοποιεί πάρα πολύ ότι κάνω κάτι καλό και ότι όλος ο συλλογός μου είναι εδώ για να βοηθήσει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ο Τάκης Χρυσοχώου, αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη Πανιωνίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Πανιώνιος συμμετέχει στο Willing to Help. Είναι μια διοργάνωση για φιλανθρωπικό σκοπό. Πώς προέκυψε αυτή η συμμετοχή? Η συμμετοχή μας αυτή προέκυψε ύστερα από μια πρόσκληση που μας κάνανε οι εθελοντές εδώ που διοργανώνουν αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Και ο Πανιώνιος δεν θα μπορούσε να αρνηθεί αυτή την πρόσκληση, γιατί καταρχήν είναι η ομάδα που έχει φέρει το βόλεϊ στην Ελλάδα, και σήμερα εδώ θα παρουσιάσουμε στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες πώς είναι το άθλημα του βόλεϊ, το sitting volley. Και κατά δεύτερον, ο σύλλογος δραστηριοποιείται πάρα πολύ σε φιλανθρωπικούς τέτοιους σκοπούς και σε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ένα, δύο, τρία, Πανιώνιος, 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 Από την Τεχνόπολη στον Γκάζι και τη συμμετοχή των Ακαδημιών Βόλεϊ Γυναικών του Πανιωνίου στο Willing to Help, για το nstv.gr, Δημήτρα Σέκη.